Το τι έχει γίνει στη Μακρόν, Δημήτρη, δεν είναι γνωστό. Όμως όλα υπάρχουν. Υπάρχουν στα αρχεία του στρατού. Αλλά ο στρατός δεν στα δίνει. Είναι σίγουρο ότι στα αρχεία του στρατού υπάρχει ο φάκελος Μακρονήσου, ο Γκοδέστατος. Είχαν φτιάξει ένα μηχανισμό τέτοιο. Εκείνος που δεν εμφανίζεται πολύ στον μηχανισμό είναι ο επικεφαλής αυτής της ιστορίας. Επικεφαλής Μακρονήσου ήταν ο ταξίαρχος Μπαϊρακτάρης. Αυτός ήταν ουσιαστικά ο οργανωτής. Είχε εκπαιδευτεί από τους Άγγλους, όπως είχαμε μάθει. Δηλαδή από τους Άγγλους που είχαν οργανώσει τα στρατόπεδα αιχμαλώτων. Αυτός εμφανιζόταν αργά και πού. Ακόμα και στην ιστορία της Μακρονήσου που γράφει δεν αναφέρει τον Μπαϊρακτάρη πάρα πολύ. Αν καμιά φορά βγουν τα αρχεία της Μακρονήσου, αυτό βέβαια χρειάζεται μια επανάσταση. Όπως βγάλαν την Μπολσεβίκη, τα αρχεία του κράτους έξω, θα μαθευτούν πολλά πράγματα. Εσύ πότε πήγες στη Μακρόνηση? Ευτυχώς αργά. Δηλαδή? Πήγα την άνοιξη προς καλοκαίρι του 49. 49. Οπότε δεν την προλάβες τη σφαγή του 48. Όχι, όχι, ευτυχώς όχι. Μου τη διηγήθηκαν οι σύντροφοι ήταν εκεί. Ο Αλέξης, ο Παναγιώτης. Γιατί λες ευτυχώς αργά? Γιατί γλίτωσα τα μεγάλα βασανιστήρια. Τα σημερινά δεδομένα δηλαδή βέβαια ήταν βασανιστήριο, αλλά δεν ήταν εκείνο που ήταν το 47 και το 48. Τους βαράγανε με τα πολυβόλα. Μην ξεχνάμε ότι ονομάσαν εξέγερση τη διαμαρτυρία του πρώτου τάγματος το 48. Άγνωστο πόσοι σκοτωθήκανε. Επίσημα ήταν 128. Πόσο καιρό έμεινε στη Μακρόνηση? Δηλαδή εγώ θα ήμουν περίπου 9-10 μήνες. Δηλαδή πήγες το 59 και απολύθηκες το 50. Το 50, έτσι. Μετά τις εκλογές άρχισαν οι απολύσεις, γιατί είχε σταματήσει και ο ανταρτοπόλεμος. Άρχισαν οι απολύσεις. Ναι. Και εγώ ήμουνα από την πρώτη κλάση, από την πέμπτη. Ως φαντάρος πήγες? Ως φαντάρος, όχι ως πολιτικός. Εγώ ήμουν στην αεροπορία, σμηνίτης ήμουνα, υπομηνίας μας. Μας πήγαν για τη Μακρόνηση, μας καθαιρέσαν όλους, μη γίναμε όλοι φαντάροι. Το αστείο ήταν ότι ύστερα από 10 χρόνια με καλέσανε στο αστυνομικό τμήμα να μου πούνε ότι η πατρίδα πάντα θυμάται και διορθώνει ένα λάθος της. Είσαστε υποσμήνιες όταν πήγατε και σας υποβιβάσαν σε απλό στρατιώτη. Τώρα επανερχόθησε στη θέση του δεκανέως. Με το που πήγες εκεί, τι κατάσταση αντιμετώπισες? Πέρναγες από το ανακριτικό γραφείο και έπειτα ήταν το όλο περιβάλλον. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ μιλάγαν τα μικρόφωνα, ήταν σε όλο το στρατόπεδο και λέγανε πατριωτική διαφώτιση. Τι είχε, ομιλίες είχε η αιματία, ομιλίες, γιατί... τραγούδια, εθνικά, πατριωτικά. Από τι ώρα, από τις 7 το πρωί, μέχρι το βράδυ? Μέχρι τις 9 το βράδυ. Συνέχεια? Παντού, μεγάφωνα, συνέχεια. Δεν μπορούσε να κρυφείς. Η καθημερινότητα σας ποια ήταν? Η καθημερινότητα ήταν το εξής, η μεγάλη πλειοψηφία πήγαινε και έσπαγε πέτρες απάνω στα νταμάρια. Τις οποίες κάνατε τι? Σπετάγανε, ό,τι θες. Δε χτίζατε κτίρια, γραφεία, δωμάτια? Τίποτα, για να έχει απασχόληση. Εγώ για να μην πάω στις πέτρες, επειδή ήμουν και αδύνατος, πήγα εθελοντής στα σκουπίδια.
στο συνεργείο σκουπιδιών. Εκεί είχες να κάνεις με τα ποντίκια περισσότερο. Αλλά έχεις κάποια ελευθερία, δηλαδή μετά το προσκλητήριο έπρεπε να πάει να καθαρίσεις τον τόπο εστιάσεως. Ο τόπος εστιάσεως ήταν βράχια. Έξω έτρωγε ο κόσμος, αβράχια τρώγανε. Και πέθα ψίχουλα, φράω, τα πάντα, φαγιά, τα πάντα. Να πετάμε τα βαρέλια με τα σκουπίδια στη θάλασσα και τέτοια. Μας κάναν και το καψόνι, το άγριο καψόνι αυτό, το βασανιστήριο. Κάθε μήνα, ξέρω εγώ, έβγαινε ο διοικητής και έλεγε τα αντίσκηνα. Τα αντίσκηνα ήταν ατομικά, αλλά με δύο μέσα. Δεν είναι ίσα, πρέπει να μετατεθούν όλα ένα μέτρο προς τα δεξιά. Τώρα, καταλαβαίνετε, τα κουρέλια σου που είχες, ότι είχες μαζέψει κάτι, έπρεπε να τα ξυλώσεις τα πάντα. Θυμάμαι εγώ έμενα με έναν ο οποίος ούτε καν αριστερός ήταν, ξέρω πως τον είχαν στείλει εκεί πέρα, ένα Πελοποννήσιο από τα Ροζενά μάλιστα. Ο οποίος μάλιστα ήταν ο πρώτος και καλύτερος μορφωμένος αγρότης που είχαμε συναντήσει. Και τον βάζαν και μαζί μου όταν για τα λεμόνια, τα πορτοκάλια, πώς καλλιεργούνται, τι κάναν όλοι, για να περνάει και η ώρα μας, δηλαδή, όταν είχαμε καιρό. Και πώς αυτός έφτιαζε. Κάθε φορά που πηγαίνω, μου λέει, και δεν ήταν ούτε κομμουνιστής αυτός, ούτε αριστεράς. Πώς τον είχαν διαβάλει και μου λέει, κοίταξε, μην ανησυχείς. Εσύ τρέχεις από εδώ και από εκεί, μαζεύεις ξύλα, τούβλα κτλ. Φέρνουν τα εδώ και εγώ θα τα χτίζω. Και κάθε φορά που μας μεταφέρουν το τσατήρι, εγώ θα το χτίζω καλύτερο. Για να μην κοιμόμαστε κάτω στη γη. Οι βασανιστές τι άνθρωποι ήταν? Αριστεροί. Οι περισσότεροι? Πρώην αριστεροί, όλοι. Όλοι? Όλοι. Σπάσανε και γίνανε βασανιστές. Ήταν το ίδιο όπως έγινε στα γερμανικά στρατόπεδα. Οι Εβραίοι που είχαν σπάσει και οδηγούσαν τους άλλους στα κρεματόρια. Στο τέλος, οι Ναζί σήλανε και τους τελευταίους, αυτούς τους σήλανε, ήταν η τελευταία δόση του κρεματορίου. Έτσι και εκεί. Εγώ είχα διαβάσει ένα του Γαβριλίδη που έλεγε ότι οι βασανιστές ήταν άτομα του υποκόσμου, χασισοπότες και τους δίνανε και χασίσι να πίνουν πριν κάνουν βασανιστήρια. Καμιά αντίρρηση, ούτε το τι ζήνω δεν χάσεσαι. Απλά ήταν άνθρωποι του υποκόσμου, η οποία αυτό είχε εμφανιστεί και σαν Δεκεμβριανά, δηλαδή δεν ήταν πρωτοφανές το πράγμα και στην Ελτάμπα, την εξορία που είμαστε. Στην Ελτάμπα. Ναι, οι άνθρωποι του υποκόσμου. Τους είχαν στρατολογήσει. Τους είχαν στρατολογήσει για εκτελεστές. Κάνανε ό,τι να είναι, υπόκοσμος. Το αν γυρίσανε αυτοί στη Μακρόνωσο, υπόκοσμος ήταν και γυρίσανε. Οι τρομοκρατημένοι ήταν. Και όταν δέρνανε μας, λέγανε προδότες ήσασταν στην κατοχή, προδότες ήσασταν και τώρα. Δηλαδή ως βασανιστές σας αντιμετωπίζανε και ως εθνικόφρονο, ναι. Δηλαδή οι ίδιοι θεωρούσαν τους εαυτούς εθνικόφρονες, αλλά την ίδια ώρα μιλάγανε και ως πρώην μέλη του ΚΚΕ. Ναι. Του κινήματος αντίστασης του, δεν είναι και του ΚΚΕ, δεν μιλάει κανείς. Ναι. Τραγελαφική κατάσταση του δεν είναι εύκολο να την καταλάβεις, δηλαδή. Λαλαβάγκα σε μια μπροσούρα του
σε κάποιο σημείο αναφέρει ότι σε είχε δει στα μαγειρία να σε κοπανάνε, να σε βαράνε. Ναι. Τι είχε γίνει τότε. Είχε έρθει τότε, όπως λέγαμε, ερχόντουσαν οι αποστολές και αυτά. Δεν πήγαινα εγώ να υπογράψω επιστολές. Γιατί εκτός είχα να υπογράψω επιστολή στον παπά της ενορίας, στον πρόεδρο. Τους γονείς να στείλεις. Και εγώ εκείνη τη στιγμή, στην αμασιά ανεβάλλει να στήσουμε σκηνές. Και είχα μια ματσόλα στο χέρι. Ποιες είναι η ματσόλα. Όχι. Το ξύλινο σφυρί που βαράσα. Ναι, ναι. Και έρχεται ο αξιωματικός. Βρε κάθαρμα, δεν θα πας ποτέ εσύ στο γράφιο. Δουλειά έχουμε, δεν λέει. Θα πας, μου βουτάει τη ματσόλα και με βάραγε στο κεφάλι και να τα. Με το ξύλινο σφυρί. Ναι. Εκεί πέτυχε ο Καλαμπάγκας εκείνη την ώρα. Mm. Βέβαια αποσύρθηκε, είδε τους άλλους και εγώ δεν. Mm. Εσύ τι έφαγες πολύ, υποθύμησες δηλαδή ή. Βέβαια τι. Είχατε ως Κομμουνιστικό Διεθνιστικό Κόμμα Ελλάδας πυρήνες δικούς σας. Και τα άλλα κόμματα είχαν πυρήνες, δηλαδή το ΚΚΕ είχε δικούς τους, οι αρχιομαρξιστές είχαν. Τι είπα, δεν υπήρχαν αρχιομαρξιστές κάποτε. Είχαν σβήσει τότε. Τίποτα δεν είχαν. Ουσιαστικά ήταν η μόνη οργάνωση που ήσασταν οργανωμένη. Και που έφερνε και εφημερίδα και που συζητούσε. Δεν υπήρξε άλλη οργάνωση. Δεν έχω συναντήσει πουθενά σε όλα τα γραπτά και τα δεδομένα. Πώς αντιμετώπιζαν τα μέλη του ΚΚΕ τους τροτσκιστές ή και το κράτος τροτσκιστές. Δηλαδή πώς σας αντιμετώπιζαν. Το κράτος μας κατεβήκε όπως κατεβήκε όλους τους αριστερούς. Κομμουνιστές οι μακρόσε δεν υπήρχαν πια. Υπήρχαν όλοι, βέβαια. Αλλά δεν είχαν όπως ήταν στο συνδικαλισμό ή έξω, μια ελεύθερη έκφραση. Δεν μιλάγανε καθόλου. Σε μια τόσο σκληρή κατάσταση, είχαμε καταφέρει να έχουμε δικιά μας οργάνωση. Και μάλιστα να αλληλοβοηθούμαστε. Εμείς παραδείγματος χάρη είχαμε πρόσβαση με φίλους στους φούρνους. Λέγαμε στους πολιτικούς κρατούμενους, ελάτε Αγκαρία και τους φορτώναμε ψωμιά και κονσέρβες. Γιατί αυτοί δεν τρώγανε καλά, εμείς τουλάχιστον είχαμε ένα συσίτιο, ένα τσάι πρωί, ένα συσίτιο μεσημέρι, κάτι το βράδυ. Και το είχαμε καταφέρει αυτό, να έχουμε οργάνωση δικιά μας, όχι μόνο αυτό, να βάζουμε μέσα και ακόμα την εφημερίδα μας να έχουμε βάλει μέσα. Και να συζητάμε για το ζήτημα της Ιουγκοσλαβίας που ήταν τότε. Η εφημερίδα ποια ήτανε? Εργατική πάλι έτσι. Και πώς τη φέρνατε την εφημερίδα, πώς? Ήταν το κέντρο εφοδιασμού της Μακρονήσου εκεί, ήταν ένα κέντρο ιδιαίτερο. Είχαμε ένα σύντροφο εκεί, ο οποίος δεν φαινόταν καθόλου. Αυτός έβγαινε έξω για να προμηθευτεί ξύλα, πρόκες, αυτά, μπογιές, απάντα από το σένα. Και κράτησε την επαφή μαζί μας. Αυτή ήταν επαφή, την ήξερα μόνο εγώ. Είχαμε μια πιστικότητα. Δηλαδή, μπορεί εμείς σε όλη τη Μακρόνηση να είμαστε καμιά σαρανταριά. Τροτσκιστές. Ναι, τροτσκιστές από το κόμμα οργανωμένοι. Αλλά όλοι, επειδή μιλάγαμε καλά, εμφανιζόμαστε πιο μορφωμένοι και τα λοιπά, δημιουργούσαμε γύρω μας κύκλους. Ναι. Δεν τους λέγαμε να γίνει μέλη του κόμματος αυτά, αλλά ήταν συμπαθητικοί και κλειδικοί μας, οι οποίοι μαζί ευκόλυνε. Όταν σου λέω ότι στους φούρνους παραδείγματος χάρη είχαμε φίλους, που μας εκτιμούσαν ή στην αποθήκη των τροφίμων και ειδοποίησα εγώ με τους άλλους τον Δαλαβάγκα να έρθει από το. Να βγει στην Αγκαρία να έρθει. Και ήρθε
και φορτώναμε ψωμιά και κονσέρβες. Μας αφήνανε οι συμπαθούντες, λέγανε παιδιά να τα δώσουμε στους φίλους μας που έρθουν από εκεί και τέτοια. Είχαμε οργανώσει δηλαδή ένα ορισμένο δίκτυο τέτοιο αλληλοβοηθείας και επικοινωνίας με την οργάνωση. Εμείς παραδείγματος χάρη ήμασταν τρεις τροχησίες από το κόμμα στο τρίτο τάγμα, τον καιρό που πήγα εγώ δηλαδή, και κάναμε πυρήνα, κανονικά. Αποσυλλόμαστε κάποια στιγμή και κάναμε. Μάλιστα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μας είχε έρθει η απόφαση της Διεθνούς για το ζήτημα της Ιουγκοσλαβίας. Αν το καθεστώς του Τίτου μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί του ή δεν μπορούμε. Ήταν μια μεγάλη συζήτηση μέσα στη Διεθνή. Μας ήρθε η εργατική πάλι και έλεγε για αυτό το ζήτημα. Την πήραμε εμείς. Τη διαβάζαμε, από την τουαλέτα, από όταν τα διαβάζαμε και διαλέξαμε μια βραδιά που είχε παράσταση. Εμείς είχαμε αποσυρθεί απάνω, την παράσταση τώρα θα βλέπαμε δηλαδή. Και συζητάγαμε το Ιουγκοσλαβικό ζήτημα. Υπήρχαν πολιτικές διαφωνίες μεταξύ σας. Όχι μεταξύ νεοτροτσκιστών, αλλά μεταξύ των κρατουμένων που ήταν τροτσκιστές ή αρχαιομαρξιστές ή σοσιαλιστές και άμαχναν στο κουκουέ. Δεν γινόταν ανοιχτή συζήτηση ποτέ. Ποτέ. Γιατί, υπήρχε φόβος ή δεν προλάβαινε. Ήταν τέτοιος τρομοκρατία να πούμε τώρα, εσύ να μιλάς τώρα ιδεολογικών διαφορών. Ναι. Εμείς πάντως κάναμε κάπως συγκεκαλυμμένα όταν ερχόταν ευκαιρία και τέτοια. Μάλιστα ο Αλέξης ο Μακαρίτης, θυμάμαι, έκανε πιο ανοιχτά. Ο Αλέξης ποιος Αλέξης? Αρχίτας. Ο Αρχίτας. Και μια φορά συνέβη το εξής. Στον κύκλο είχαμε και έναν αγρότη από το Χολομόντα πάνω της Μακεδονίας. Και σαν αντάρτης, η δουλειά του ήταν ξυλοκόπος και αγράμματος ο άνθρωπος. Ο Αλέξης έλεγε αυτός ο πόλεμος ήταν υπεριαλιστικός, δεν ήταν δικός μας, δεν ήταν για ξένα συμφέροντα κτλ. Ο Κυριάκος πήγαινε και τα άλλα και αλλού. Κάποτε λοιπόν σε μια συγκέντρωση ο διοικητής είπε και μεταξύ μας, να σας πω και κάτι λέει, μετά από τα διδοτικά όλα που έλεγε να πούμε τις διάφορες. Δυστυχώς έχουμε και μερικά δείγματα ακόμα που δεν συμμορφώθηκαν. Υπάρχει άνθρωπος εδώ μέσα που έλεγε ότι ο πόλεμος που κάναμε ήταν υπεριαλιστικός και τα λοιπά. Ποιος φωνάζαν κάτι χαφιεδομάνες προπαντός ναύτες οι οποίοι είχαν σπάσει κυριολεκτικό. Δεν θέλω να σας το πω τώρα για να μην δημιουργούμε επεισόδια και τα λοιπά. Όχι, όχι να μας το πει. Θα σας δει καλά, να είναι ο Κυριάκος άδεια. Και τι αποφασίζουν οι αλήτες. Ο Κυριάκος να σταθεί όρθιος και να περάσουν όλοι να το φτύσουν. Ποιος έφτιαξε, οι περισσότεροι δεν έκαναν του, κάναν ακούν και τα λοιπά. Αλλά ήταν κάποιοι αλήτες, κάποιοι προπαντός ναύτες. Για να καθαρίσουν τον εαυτό τους, να ξαναγίνουν εθνικόφωνοι, φτύνανε πραγματικά. Ο Κυριάκος, ακούνητος, κυπαρίσει ολόκληρο. Όπως μας έλεγε, όταν κοιτάς τα δέντρα μας, είναι το κεφάλι σου ψηλά και πέφτει το κακέ τέλος πίσω. Έτσι στάθηκε μέχρι το τέλος. Η μεγάλη έκρηξη της εκδήλωσης έγινε με τις εκλογές. Του 50. Του 50. Στις 5 Μαρτίου του 50 έγιναν εκλογές.
τις προηγούμενες μέρες πριν από τις εκλογές είχε προηγηθεί η εθνική διαφώτιση. Οι διοικητές, οι υποδιοικητές, οι διαφωτιστές όλοι. Μην βάλετε το χέρι σας να ψηφίσετε κέντρο και αριστερά. Μόνο εθνικό κόμματα. Λαϊκό κόμμα, εθνικό κόμμα, ό,τι ήταν και τα. Σιωπή βέβαια υπήρχε. Άκρα σιωπή, τι να πεις. Πώς να τους αντιμετωπίσεις. Έρχονται εκλογές. Ευτυχώς. Παλιοί κρατούμενοι ήρθαν ως εκπρόσωποι της Δημοκρατικής Παράταξης. Θυμάμαι τον Πέτρο τον Γαβαλά. Καλή του Οράνγη. Τρελάθηκε να γυρίζει γύρω-γύρω τη Μακρόν σε όλα τα τμήματα να δει αν υπήρχαν ψηφοδέλτια, αν ήταν ελεύθεροι. Γιατί τα ξέχε, ήταν και ο ίδιος στη Μακρόν, στο κρατούμενο, σαν Ελβίτης αυτός, σοσιαλιστής. Αυτός είχε έρθει εκπρόσωπος απ' έξω, δεν ήταν Μακρονισιώτης τότε. Απ' έξω. Είχε απολυθεί εντωμεταξύ και μερικοί που παρουσιάστηκαν σαν εθελοντές, τους θέλησε η Δημοκρατική Παράταξη σαν εκπρόσωπος να παρακολουθούν τα εκλογικά τμήματα της Μακρονής. Κλείσαν οι κάλπες. Κάλπες να χρονίσουν. Και η μεγάλη έκπληξη βγήκε μέσα από τις κάλπες. Δηλαδή το 70% ψήφισε κατά της δεξιάς. Στη Δημοκρατική Παράταξη και την ΕΠΕΚ του Πλαστήρα τότε. Το βράδυ άρχισαν να ακούγονται τα αποτελέσματα. Τα μαθαίναμε κι εμείς, σιγά σιγά τα μαθαίναμε. Επικράτησε μια νέκρα απόλυτη. Ούτε κατέβηκαν να μας πιέσουν. Μόνοι της οι μάγοι φτιάξαν το συσίτιο. Κανένας αξιωματικός δεν παρουσιάστηκε. Ο διοικητής εξαφανίστηκε για τρεις μέρες, ήταν στο γραφείο του χωλωμένος ότι τον προδώσανε. Βγήκε την τρίτη μέρα, έκανε γενική παράταξη και είπε «Με προδώσατε, είσαι απατεώνες, με κοροϊδέψατε, εσείς λέγατε ότι είσαι εθνικόφρονες» και βγήκε κέντρο και αριστερά, δηλαδή κομμουνιστές. Κοίταξε, το σημάδι αυτό είχε φανεί και όταν βγάλανε εθνικόφρονες από τη Μακρόνσο το 594 τάγμα. Το στείλανε να πολεμήσει κατά των ανταρτών. Όπως προχωρούσε και μάθαμε, είχαν βάλει και αξιωματικούς από τη Μακρόνσο. Αντί να χτυπάνε τους αντάρτες, σκοτώναν τους αξιωματικούς. Το αποσύραν το τάγμα σαν γρήγορα. Ούτε και μάθαμε τι γίνανε να πούμε. Εν πάση περιπτώσει από τότε άρχισε να σπάει. Υπήρξε μια τρομοκρατία συμπληρωματική τις επόμενες μέρες και τώρα. Σχηματίστηκε η κυβέρνηση Βενιζέλου στην αρχή, μετά Πλαστήρα, κεφαλής του Πλαστήρα και αρχίσαν και οι απολύσεις γιατί είχε τελειώσει κατά αυτό το πόνο. Θα κρατάνε ολόκληρο αυτό το στρατό και να το κάνουμε τώρα. Ευτυχώς εγώ ήμουν από τους πρώτους που απολύθηκα τις πέμπτης ΕΣΟ και απολύθηκα ένα Απρίλιο, Μάιο του 50. Όσοι υπεγράφαν δήλωση πώς αντιμετωπιζόντουσαν? Όλοι υπογράφαν δήλωση. Δηλαδή πλειονότητα των φαντάρων έχει υπογράψει δήλωση? Όχι πλειονότητα. Το 99-99% οι ελάχιστοι που αντέξανε και δεν είχαν υπογράψει, ζήτημα να επιζήσανε.
Εμείς ο τάγμα μας έναν είχαμε και τον είχαν απομονωμένο σε μια ρεματιά εκεί μόνος του. Να ζει κάθε δύο μέρες σου πηγαίνανε φαΐ και δεν είχαν. Εμείς είχαμε εντολή να επιζήσουμε. Εντολή από πού? Από το κόμμα. Δεν είμαστε και πολλοί για να γίνουμε θυσία. Mm. Οπότε δηλαδή το κόμμα δεν σας αντιμετώπιζε... Σε καμιά περίπτωση. Ως μοιάσματα, ως... Σε καμιά περίπτωση. Το κόμμα μας, μόλις απολυόμασταν, μας υποδεχόταν, δεν γινόταν τίποτα. Ήταν η συνέχεια μετά και επί δικτατορίας αυτό που κάναμε. Στη Χούντα, ξέρετε. Στη Χούντα. Βγάλαμε ανακοίνωση με τις παράνομες εφημερίδες μας, ότι το λαό θυμάμαι. Όταν σας καλούν να υπογράψετε, υπογράψτε. Στους ψεύτες ψέματα. Το δημοσίευσε η Ακρόπολη βέβαια. Ο Παταχός εκεί είπε, μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι κομμουνιστές είχαν ένα λόγο, δεν υπογράφανε, δεν κάνανε. Ενώ τώρα γίνανε επίορκοι και υπογράφουνε και κάνανε. Και εμείς απαντήσαμε στους ψεύτες ψέματα. Mm. Δηλαδή και ήμασταν ελαστικοί. Η ηγεσία του Κουκουέ όμως πώς αντιμετώπιζε τους δηλωσίες? Ποια ηγεσία του Κουκουέ? Ήταν στα βουνά και είχε φύγει στο εξωτερικό. Ήταν διαλυμένη τότε. Δεν τελειώσαμε με αυτό το πράγμα. Η κοινωνία δεν έγινε άριστη από τότε. Και κοινωνικά, αν το θέλουμε, με αυτή την τρομοκρατία τι κάνανε? Σκοτώσαν την Ελλάδα, γιατί αδειάσαν τα χωριά. Χτυπώντας τους αριστερούς στα χωριά, αυτοί φεύγανε για τις πόλεις, για να σωθούν. Μειωνόταν ο πληθυσμός του χωριού. Έκλεινε τον Μπακάνικο, έκλεινε το ελαιοτριβείο, εκλείνανε οι βιοτεχνίες, τα πάντα. Και από πάνω μετά ήρθε και η μετανάστευση για τη Γερμανία. Γι' αυτό τα χωριά μέχρι σήμερα δεν μπορούν να συνέλθουν. Καταστράφηκαν από τότε. Και καταντήσαμε εμείς από τόσα χρόνια να είμαστε 10.800.000. Και αν θέλεις τη σύγκριση, την κάνω σε πολλούς, γιατί τα οικονομικά πρέπει να μιλάμε, δηλαδή. Όταν είναι εθνικό φρονές, και λένε συγκρουόμαστε με την Τουρκία. Ωραία. Το 1922 όταν ιτήθηκε η Ελλάδα είχε 6,5 εκατομμύρια. Η Τουρκία είχε 16. Ήταν 1:2. Σήμερα εγώ πόλη αυτή την εθνικοφροσύνη, εμείς είμαστε 10-11 με το ζόρι και η Τουρκία είναι 80. Είναι 1:7. Προς 7,5. Ποιος είναι ο πιο εθνικόφρον τώρα? Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση που έχουμε και την οποία θα την προβάλλουμε σε μια κουβέντα αφιέρωμα για τη Μακρόνεσο, έχεις να πεις κάτι προς τις νεότερες γενιές? Για φροντίστε να μην ξαναγυρίσουμε. Γιατί δεν σας βλέπω και πολύ καλά. Ο πολύς ο τσακωμός φέρνει και την καταστροφή. Δεν είναι κακή η συζήτηση ιδεολογική, η ανάπτυξη των επιχειρημάτων κτλ. Αλλά αυτό που βλέπω και στην άκρα αριστερά και σε αυτήν ακόμα που λέγεται αναρχική, να πούμε. Η αδυναμία συνεννόησης μεταξύ της. Κάποια στιγμή πρέπει να συνεννοηθείτε, γιατί θα βρεθείτε δεμένοι.